ο σκληρός εαυτός, που είναι τα πάθη μας, που είναι αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μας κρατάει πίσω ο σκληρός εαυτός αν είναι μη αναγνωρίσιμος, μη συνειδητοποιημένος και μη δουλεμένος. Μέσα από τη συναναστροφή μας με τους άλλους διαπιστώνουμε την ύπαρξη του σκληρού εαυτού. Η ζωή σου φέρνει συνέχεια αφορμές για να καθρεφτιστείς μέσα σου και να δεις ψήγματα του σκληρού σου εαυτού. Οποιαδήποτε στιγμή βρισκόμαστε να έχουμε μία συμπεριφορά ή ένα συναίσθημα στο οποίο δεν έχουμε έλεγχο, έχει ξυπνήσει ο σκληρός εαυτός. Ό,τι δηλαδή με εμποδίζει να ζήσω στο 100% την προοπτική που έχω, είτε λόγω έντασης, είτε λόγω αδυναμίας, είναι κομμάτι του σκληρού εαυτού. Για το σκληρό μας εαυτό δύσκολο μπορούμε να μας χρεώσουμε προσωπικά την υπαιτιότητα, ότι εμείς το δημιουργήσαμε, αλλά παρόλα αυτά έχουμε την υπευθυνότητα να το κάνουμε. Μαρία Καμπεράκη, τι εννοείς όταν λες ο σκληρός εαυτός? Θα μιλήσουμε για τους 4 εαυτούς που μέσα εκεί είναι και ο κρυμμένος ο σκληρός εαυτός. Όλα αυτά είναι κομμάτια. Κομμάτια. Εμείς είμαστε αυτά όλα τα πράγματα. Όλα αυτά είμαστε εμείς. Δεν είμαστε ένα από αυτά. Είμαστε όλα αυτά, όλοι εμείς. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είναι να πεις ότι εσύ έχεις τον ένα εαυτό και εγώ έχω τον άλλο. Έχουμε λοιπόν, σε φαντάζω ένα ροδάκι, να απ' έξω που είναι η φλούδα, είναι ο κοινωνικός εαυτός. Είναι, ναι, το φαίνεστε. Είναι αυτό που δείχνουμε. Μαρία Κανδεράκη, ψυχοθεραπεύτρια, Ανδριανή Αγγελιδάκη, δημοσιογράφος. Ωραία, είναι το φαίνεστε. Mm-hmm. Που θα συναντηθούμε και θα πούμε και τι κάνετε καλά εσείς πως είστε. Εντάξει, δείχνουμε τόσο κομμάτι του εαυτού μας όσο η κοινωνική συναναστροφή επιτρέπει. Να το πούμε εν συντομία. Mm. Αυτός ο κοινωνικός εαυτός ενίοτε είναι και ψευδής εαυτός. Τι εννοώ ψευδής εαυτός? Έτσι όπως και ο Μανάβης θα πάρει το ροδάκινο και θα το γυαλίσει με κερί, να φαίνεται ωραίο, καμιά φορά και οι άνθρωποι γυαλίζουν αυτό τον κοινωνικό εαυτό και δείχνουν μια εικόνα η οποία δεν είναι αυθεντική, είναι λίγο πιο φτιασιδωτή. Ή μπορεί να κρύψουν πράγματα από τη ζωή τους, από την πραγματική τους ζωή. Μπορεί εγώ να έχω μία εξωσυζυγική σχέση. Δεν θα το ξέρεις. Mm. Πότε θα σου δείξω? Μπορεί να περνάω ένα πένθος. Μπορεί να περνάω ένα διαζύγιο. Που δεν θέλω στη συναναστροφή μας να στο δείξω. Άρα αυτό θα δείξω ένα ψευδή σε εισαγωγικά πρόσωπο προς τα έξω. Που δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει δόλο. Μπορεί να έχει δόλο γιατί είμαι πολιτικός. Αλλά μπορεί και να μην έχει δόλο, γιατί τόσο αντέχω. Σωστά. Εντάξει, με τον κοινωνικό εαυτό και τον ψευδή εαυτό. Μετά από μέσα, αν ξεφλουδίσουμε το ροδάκινο, είναι η ψύχα, είναι το ζουμί. Αυτός είναι ο πραγματικός μας εαυτός. Mm-hmm. Είναι οι ικανότητες μας, είναι οι αρετές μας, είναι η νοημοσύνη μας, είναι ο ψυχισμός μας. Όμως αυτός ο πραγματικός εαυτός, όπως και το ροδάκινο ή το νεκταρίνι, θα έχει και ένα σκουλικάκι, θα έχει και ένα μόλοπα, θα έχει και κάτι. Άρα θα έχουμε και ένα ελάττωμα, θα έχουμε και ένα τραύμα, θα έχουμε και μια πληγή, που είναι κομμάτι του πραγματικού μας εαυτού και αυτό. Τώρα, το ροδάκινο και το νεκταρίνι, μετά από την ψύχα και το ζουμί, έχει το κουκούτσι. Το σκληρό. Το σκληρό. Α, και εδώ ερχόμαστε αυτός στο σκληρό. Είναι αυτό. Ο σκληρός εαυτός, που είναι τα πάθη μας, που είναι αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, που είναι αυτό το οποίο, είτε σε επίπεδο βιολογικό, ξέρω ότι δεν μου κάνει καλό το αλκοόλ ή το τσιγάρο, δεν μπορώ να το ελέγξω, είτε σε επίπεδο νοητικό, θα πω μια κουβέντα που ξέρω θα σε πληγώσει και θα την πω, είτε αυτοκαταστροφικό, ας πούμε, γιατί να είμαι σε αυτή τη σχέση που δεν με αναδεικνύει, ή γιατί να μη συνειδητοποιώ πράγματα στη ζωή μου που με μπλοκάρουνε. Η ελπίδα έρχεται ότι πίσω από το σκληρό εαυτό, από μέσα από το κουκούτσι, υπάρχει το μυγδαλάκι. Που αυτό υπό τις κατάλληλες συνθήκες και υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να ανθίσει και να γίνει ολόκληρο δέντρο. Αυτό είναι η κρυμμένη ψυχική ομορφιά που πραγματεύεται το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Καραγιάννη. Που όλοι μας την έχουμε, δεν έχουμε όλοι μας πρόσβαση σε αυτή την εσωτερική ομορφιά. Ο σκληρός εαυτός είναι σκληρός γιατί μας ζορίζει. Είναι σκληρός γιατί μας κρατάει πίσω, γιατί το σκληρός είναι με αρνητικό πρόσημο στο μυαλό μου μέσα. Είναι όλα αυτά που είπες και ακόμα κι άλλα. Και μας ζορίζει και εμάς και εξαιτίας αυτού μπορεί να ζορίζουμε και άλλους. Μάλιστα. Δηλαδή, ο νάρκισσος ή ο αποφευκτικός ή ο διπολικός και ζορίζεται και ζορίζει.
Μπορεί να μας κρατάει πίσω, γιατί δεν έχω πρόσβαση, όπως ο κύριος Καραγιάννης αναφέρεται, στους τεμπέληδες της ύπαρξης. Mm. Αυτοί οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν ότι έχουν αυτό τον εσωτερικό πυρήνα ομορφιάς, άρα αρκούνται στο λίγο, στη μιζέρια, mm. στο «η ζωή μου συμβαίνει», ναι. όχι την οδηγώ. Στο παράπονο, στην αδικία ακριβώς, που κουβαλώ. Ακριβώς. Στο δύσκολο. Ναι, στο γυαλός είναι στραβός, όχι εγώ στραβαρμενίζω. Μάρια, το σκληρό αυτό, ποιος τον διαμορφώνει, γεννιόμαστε, είπες ότι αυτά είναι χαρακτηριστικά που όλοι έχουμε μέσα μας, άρα υπάρχει σε όλον μας μέσα ο χώρος να δομηθεί αυτό το σημείο του σκληρού εαυτού, γεννιέμαι με κάτι και το κουβαλάω, το δημιουργεί αυτό το σκληρό κομμάτι μέσα μου, η ζωή, οι συνθήκες, οι δυσκολίες, οι στερήσεις, οι αδικίες. Αυτός ο σκληρός εαυτός, καταρχήν να απενεχοποιηθούμε, τον έχουμε όλοι. Να. Και ο κύριος Καραγιάννης έχει σκληρό εαυτό. Η διαφορά είναι το πόσο θα τον δουλέψουμε αυτό το σκληρό εαυτό, το πόσο θα τον υπερβούμε, το πόσο θα τον συναντήσουμε, το πόσο θα τον αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν εγώ έχω την παρόρμηση για υποκατάστατα, για ουσίες, είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι τσιγάρο, είτε είναι φαγητό, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, εάν έχω συνείδηση ότι έχω ένα σκληρό εαυτό, την ώρα που θα μου έρθει να την κάνω αυτή τη χρήση σε αυτές τις ουσίες, να έρθω να συνειδητοποιήσω και να πω, ωραία, τι αισθάνομαι τώρα. Αισθάνομαι μοναξιά. Μα αν ανοίξω ένα μπουκάλι κρασί, ή αν ανοίξω το πακέτο τα τσιγάρα, ή αν ανοίξω το ψυγείο, η μοναξιά μου δεν θα πάψει να υπάρχει. Άρα ο σκληρός εαυτός εκείνη την ώρα είναι η μοναξιά μου. Άρα μας κρατάει πίσω ο σκληρός εαυτός, αν είναι μη αναγνωρίσιμος, μη συνειδητοποιημένος και μη δουλεμένος. Πώς θα τον αναγνωρίσουμε, πώς θα τον συνειδητοποιήσουμε, πώς θα τον δουλέψουμε το σκληρό εαυτό? Μέσα από τη συναναστροφή μας με τους άλλους διαπιστώνουμε την ύπαρξη του σκληρού εαυτού. Επειδή, όπως έλεγε η συγχωρημένη γιαγιά μου, λέει, αμοναχός του παιδί μου τζανείς δεν μπορεί ούτε στον παράδεισο, η ευτυχία μας ή όχι περνάει μέσα από τη σχέση από τους άλλους. Και κάθε φορά, όπως λέμε και στο NLP, που κάτι θα μας δυσκολεύει σε μια ανθρώπινη σχέση, είναι σαν να ανάβει ένα σποτάκι φωτός και φωτίζει ένα συγκεκριμένο γρανάζι στην ψυχή μας ότι κάτι σημαίνει για μας, για το δικό μας σκληρό εαυτό. Α, άργησε η Μαρία σήμερα να έρθει για τη συνέντευξη. Και γιατί δεν με σέβεται και το χρόνο μου και τα λοιπά. Θα μπορούσε να είναι μια ανάγνωση, ναι, 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 πούμε, ναι, θα μπορούσε να είναι μια... Ναι. Άρα θα είναι, γιατί εγώ υπεραντέδρασα, εγώ η Ανδριανή, γιατί εγώ συγχύστηκα, γιατί εγώ προσβλήθηκα. Ωραία, η Μαρία μπορεί να άργησε, μπορεί να μην άργησε. Γιατί εγώ ταράχτηκα. Άλλο είναι να κάνω μια ανάγνωση και να πω η Μαρία δεν είναι συνεπής ή της Μαρίας κάτι μπορεί να της έτυχε. Και άλλο είναι το δε με σέβεται. Οποτεδήποτε, δηλαδή, ό,τι συμβαίνει το παίρνουμε προσωπικά, είναι ένα λαμπάκι που ανάβει, ότι πώς είναι μια ένδειξη καμιά φορά, καμιά υπερχείληση που βάζουν σε δεξαμενές και ανάβει ένα φωτάκι Ιουίου, είναι ένα τέτοιο φωτάκι, κάτι σημαίνει και για μένα. Μαρία, περίμενε τώρα, ναι. Γιατί στην πραγματικότητα όλοι τα έχουμε αυτά τα λαμπάκια. Ακριβώς, και ανάβουν ακριβώς. Και κυριολεκτικά λέμε μου ανάψαν τα λαμπάκια μου από τη χύψη περιφορά του άλλου, πολύ ωραία το δέσαμε. Ναι. Αλλά η πλειοψηφία του κόσμου δεν ασχολούμαστε παραπάνω. Θα πούμε, εγώ πρέπει να με υπερασπιστώ, θα πεις μέσα, θα πούμε. Ο κοινός θνητός. Πρέπει να με υπερασπιστώ. Καθυστέρησε η Μαρία και γι' αυτό κάνω εγώ αυτή την ανάλυση ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, θα αναγνωρίσω ότι κάτι με ενοχλεί, αλλά τι χρειάζεται, τι εφόδιο χρειάζεται για να μπω και στη δεύτερη ερώτηση. Ωραία, Ανδριανή, έλα να το δούμε λίγο. Και γιατί δεν χρειάζεται να το πάρεις προσωπικά. Πολύ ωραία. Λέει μέσα ο κύριος Καραγιάννης ότι βοηθάει και το υποστηρικτικό πλαίσιο και βοηθάει και αυτό το αγαπητικό βλέμμα. Δηλαδή, αν έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας, το δάσκαλό μας, το θεραπευτή μας, τον παππού μας, το σύντροφό μας, το γονιό μας, το ψυχοθεραπευτή μας, ο οποίος το βλέμμα του μπορούμε να διακρίνουμε. Κοίτα, το βλέπω τώρα ότι έχεις ένα φάλτσο, το βλέπω τώρα ότι έχεις ένα ελαττωματάκι, ότι έχεις ένα κουκούτσι σκληρού εαυτού, αλλά δεν είσαι μόνο αυτό. Εγώ βλέπω και την προοπτική σου. Εγώ βλέπω και τη δυνατότητα. Εγώ βλέπω και το μυγδαλάκι από μέσα, την εσωτερική σου ομορφιά. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε και εμείς να κάνουμε μετά την ανάγνωση ότι ταράχτηκα γιατί με στήσανε σε ένα ραντεβού ή γιατί δεν με συνεννοηθήκανε για κάτι ή για τον οποιοδήποτε λόγο και να μην έχω αυτή την εχθρικότητα, αυτή την οργή, αυτή την επίθεση
ούτε στον άλλο ούτε σε μένα. Να είναι πάντα, κάτι σημαίνει, άραγες τι σημαίνει. Με αυτό το καλό πείσμα και με αυτή την παιδική περιέργεια, άραγες πώς δουλεύει αυτό, άραγες τι κρύβεται πίσω από εκεί. Αλλά να είναι και η διάθεση ότι το κάθε τι μπορεί να με πάει παραπέρα, αλλά ξέρεις πολλές φορές, το βλέπω και στις θεραπείες και το βλέπω και σε φίλους μου ή σε πρόσωπο του οικογενειακού μου περιβάλλοντος, σαν να είναι εδώ, δηλαδή εγώ θέλω να πάω απέναντι και βλέπω το εμπόδιο και αντί να το διαχειριστώ, να το αντιμετωπίσω, κάνω μια παράκαμψη και το παραβλέπω, φταίει ο άλλος. Για να μπορέσω να πάω διαμέσου αυτού του εμποδίου, χρειάζεται ψυχική ανθεκτικότητα. Χρειάζεται κάποιος να με έχει πιστέψει. Χρειάζεται να ξέρω ότι αν το τολμήσω αυτό, δεν θα καταρρεύσω. Υπάρχει περίπτωση να μην βλέπω ότι γίνεται και από εδώ, από αυτό το δρόμο. Μπορεί να μην βλέπω ότι γίνεται και από εδώ, αλλά πάλι να πω ότι λέμε ότι το ασυνείδητο του ανθρώπου θέλει πάντα το καλό του. Yeah. Άρα, εάν με εμποδίζει να το δω αυτό, είναι γιατί νιώθει ότι εσωτερικά ίσως να μην έχω την αντοχή αυτή τη στιγμή να το διαχειριστώ. Okay. Αυτό το κομμάτι του σκληρού εαυτού ή της σκληρής ζωής ή τα εμπόδια. Πόσες φορές θα πούμε, πέθανε ο γονιός μου, χώριζα από μια σχέση, παραιτήθηκα από μια δουλειά ή με απολύσανε από μια δουλειά ή έκανα πτώχευση ή πέρασα μια ασθένεια και το διαχειρίστηκα αυτό ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά. Γιατί εκείνη την ώρα είχα μπει σε κατάσταση επιβίωσης και ήταν να επιβιώσω, όχι να διαχειριστώ και τα ψυχικά μου. Άρα δεν ήταν η ώρα του εκείνη ναι, τη στιγμή. Ναι, δεν άντεχα. Κάποιοι θα πούνε ασυνείδητη όμως αυτή η απόφαση, δεν άντεχα. Κάποιοι άλλοι θα το διαχειριστούν εκείνη τη στιγμή. Κάποιοι άλλοι ποτέ. Ο άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεται στη ζωή του, προοδεύει με την έννοια της εσωτερικής πρόοδου, κοπιάζει, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζεται με το σκληρό εαυτό ναι, του και ναι. τα βρίσκουν σιγά σιγά, λιένουν τις ναι. γωνίες. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό έχω να πω ότι έτσι όπως λένε οι γραφές ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού και το καθομοίωση θα το παλεύει μέχρι την τελευταία του ανάσα, το ίδιο είναι και ο σκληρός εαυτός. Θα το παλεύουμε μέχρι την τελευταία μας ανάσα, να το μαλακώσουμε. Αλλά αλλιώς είναι να έχω αναγνωρίσει και να έχω δουλέψει το σκληρό μου αυτό κατά ένα 60, 70, 80% και άλλο κατά ένα 11%. Ναι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά ναι, και άλλη αίσθηση στη ζωή μας, ναι, δεν έχει. Σωστά. Και στις σχέσεις μας. Πώς είναι η αίσθηση, η αίσθηση στη ζωή ενός ανθρώπου που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και έχει λιάνει τις γωνίες. Έχω να σου πω ότι είναι ζώρικη. Ευχαριστούμε. Ξέρεις γιατί είναι ζώρικη. Γιατί ένας άνθρωπος που θέλω να πιστεύω είμαι εγώ που έχω ακόμα εποπτεία και ψυχοθεραπεία μετά από δεκαετίες που είχα ξεκινήσει σαν μαθητευόμενη ψυχοθεραπεύτρια. Έχω ακόμα υπόπτη καθηγητή, έχω ακόμα ψυχοθεραπευτή. Ωραία, γιατί κάθε φορά που ανεβαίνεις επίπεδο έχεις και άλλα πράγματα να διαχειριστείς. Δηλαδή, ένα παιδί που θα χρειαστεί ίσως να πάει, βοηθάμε κάθε χρόνο κάποια παιδιά που να διαχειριστούν το άγχος των Πανελληνίων. Ναι. Ωραία. Ακόμα και να τα καταφέρουν καλά και να διαχειριστούν το σκληρό εαυτό σε αυτό το επίπεδο, το είμαι 45 χρονών και πρέπει να διαχειριστώ την εφηβεία του παιδιού μου, είναι άλλο level, είναι άλλη πίστα, άλλη δυσκολίες. Άλλη προαγωγή. Άρα εκεί, ή το είμαι 65 χρονών και έχω καρκίνο, ή είμαι 65 χρονών και πρέπει να διαχειριστώ την άνοια ή το Αλτσχάιμερ του πατέρα μου, είναι άλλο επίπεδο, το βλέπεις. Άρα η ζωή σου φέρνει συνέχεια αφορμές για να καθρεφτιστείς μέσα σου και να δεις ψήγματα του σκληρού σου εαυτού. Τα συστατικά του σκληρού εαυτού, πού τα βρήκαμε και τα βάλαμε εκεί μέσα, γιατί εμένα μπορεί να με ενοχλήσει η καθυστέρηση της Μαρίας και να θυχτεί το αξιακό μου ότι δεν με σέβεται ή πάει λέγοντας. Ποιος τα έβαλε εκεί, τα έβαλα εγώ? Όχι. Όχι. Νομίζω ότι για το σκληρό μας αυτό δύσκολο μπορούμε να μας χρεώσουμε προσωπικά την υπαιτιότητα, ότι εμείς το δημιουργήσαμε, αλλά παρόλα αυτά έχουμε την υπευθυνότητα να το κάνουμε. Δηλαδή σαν να κληρονομούμε κληρονομούμε τον πατέρα μας και μαζί με τον πατέρα, την περιουσία του πατέρα μας, έχει και χρέη, έχει και κτηματολόγια, έχει κάτι, καταλαβαίνεις. Μαρία, το κάρμα είναι αυτό που λέει. Όχι, να πω εδώ ότι από την άποψη της συστημικής, η προσωπικότητα ενός ανθρώπου, άρα κατ' επέκταση και ο σκληρός εαυτός,
Δομείται ως εξής. Είναι, καταρχήν, το άτυπο συμβόλαιο που έχουν οι δύο σύντροφοι, δύο γονείς, πριν καν έρθουν σε επαφή για να γεννήσουν. Γεννηθεί το παιδί. Για να γεννηθεί το παιδί. Δηλαδή, άλλη σχέση και άλλη ενέργεια θα έχουν δύο άνθρωποι που με έρωτα, με ιδία βούληση επιλέχθηκαν, και άλλοι δύο που ήταν, ας πούμε, παλιά, ξέρω εγώ, με προξενιά. Μετά είναι το DNA. Βέβαια. Το DNA μεταφέρει και στοιχεία ιδιοσυγκρασίας. Ναι, μεταφέρει. Εντάξει, μεταφέρει. Mm. Άρα, αν έχω εγώ ένα παππούτζα να μπέτει ή αν έχω διαγενειακό τραύμα, θυμάσαι την εκπομπή που κάναμε, μεταφέρεται και αυτό. Μετά είναι η υγεία και η ψυχολογία της μητέρας στη διάρκεια των 9 μηνών κοίησης. Έχω κοπέλες που στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, στους 7,5 μηνών, 8 μηνών έγκυες, πέθανε ο πατέρας τους. Αυτό θα επιδράσει και στο βρέφος. Ναι. Ωραία. Έχουμε μετά την ανατροφή του παιδιού τα πρώτα 5-7 χρόνια της ζωής του. Σε τι περιβάλλον είναι, σε τι συνθήκες, τι δυνατότητες. Αλλά πάλι, όπως λέει ο κύριος Καραγιάννης, αν είμαστε μόνο το παρελθόν μας, μερικοί από εμάς την έχουμε βαμμένη. Ευτυχώς είναι και το πέμπτος παράγοντας, που είναι η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, στο και τώρα τι κάνουμε. Μπορούν να προσθεθούν στοιχεία, καινούργια φίλτρα, καινούργια πετραδάκια μέσα στο σκληρό εαυτό. Βέβαια, βέβαια. Και θα δούμε ότι, παραδείγματος χάρη, στα κρεματόρια, στο Auschwitz και στο Dachau, οι πιο σκληροί άνθρωποι και οι πιο σκληρές συμπεριφορές ήταν από Εβραίους συγκρατούμενους που τους έπαιρναν και τους έκαναν ομαδάρχες. Αν αυτοί δεν είχαν βιώσει αυτές τις σκληρές συνθήκες, δεν θα είχαν γίνει τόσο σκληροί άνθρωποι. Οπότε, ναι, έρχονται και στη διάρκεια της ζωής μας να προσθεθούν πράγματα. Και τώρα τι κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε βγάλει το κουκούτσι όλοι. Ναι. Και το κοιτάμε. Τι το κάνουμε. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω, που είπαμε και πριν, είναι όταν θα καθρεφτιζόμαστε στο σκληρό αυτό, να το κάνουμε πενιχοποιημένα. Δηλαδή, να πάρουμε απόφαση ότι έχουμε σκληρό αυτό, άρα έχουμε πάθη, έχουμε αδυναμίες, έχουμε τραύματα και τραυματικές συμπεριφορές ως εκ τούτου, όλοι μας, και είναι εντάξει. Δεν είναι ότι εγώ έχω κάνει κάτι λάθος. Mm. Ωραία. Κάθε φορά που κάτι μας ταρακουνεί και μας κάνει, δηλαδή οποιαδήποτε στιγμή βρισκόμαστε να έχουμε μία συμπεριφορά ή ένα συναίσθημα στο οποίο δεν έχουμε έλεγχο, έχει ξυπνήσει ο σκληρός αυτός. Είναι αυτό που μας λες, Μαρία, η αντίδρασή μας είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι αναντίστοιχη του ερεθίσματος. Ακριβώς. Οποτεδήποτε, λοιπόν, η αντίδραση σε ένα ερέθισμα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από το ερέθισμα, έχει ξυπνήσει σκληρός αυτός. Μάλιστα. Εντάξει. Και μετά να ξέρω ότι αυτό έχει θεραπεία, έχει αλλαγή. Με πολλή δουλειά. Εντάξει, δεν είναι μια που το συνειδητοποίησα ότι η ζάχαρη μου κάνει κακό και μια που έκοψα τη ζάχαρη. Η συνειδητοποίηση είναι η αρχή, αλλά δεν είναι αρκετή. Σε όλο αυτό, ξαναλέω, βοηθάει πάρα πολύ ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Μια ομάδα, είτε η ομάδα ανάγνωσης που μου έλεγες πιο πριν, είτε η ομάδα στο NLP, είτε μια θεραπευτική ομάδα, ένας δάσκαλος στο σχολείο. Δηλαδή, ένα πλαίσιο που να νιώθω ότι μπορώ να είμαι με τις πιτζάμες της ψυχής μου. Να είμαι με ανθρώπους που δεν χρειάζεται να μου ψευδίζουν εαυτός για να με αποδεχτούν. Ξέρω ότι μπορώ να μοιραστώ στοιχεία του σκληρού με αυτού και ο άλλος με εκτιμά ούτως ή άλλως, και έτσι μου δίνει και το δικαίωμα και εγώ να με εκτιμώ ούτως ή άλλως. Σε αυτό το ασφαλές πλαίσιο θα μπορούσαμε να βάλουμε τη σχέση μας, τον ή την σύντροφό μας, την πατρική μας οικογένεια, τους φίλους μας. Αλίμονο αν δεν το κάνουμε, έχω να πω. Δηλαδή, αλίμονο αν έχουμε ένα σύντροφο ή μια σχέση με γονείς ή φίλους που πρέπει να έχω ψευδεί αυτό για να είμαστε καλά. Ωραία. Αλίμονο εάν πρέπει να πατώ στα ακρόνιχά μου στη σχέση μου για να μην διαταραχθούν ισορροπίες. Ναι, διαταραχθούν ισορροπίες και να μην είμαι αυθεντικά ο εαυτός μου ολόκληρος. Πώς θα καταλάβω ότι π.χ. με τον σύντροφό μου ή με μία φίλη μου, ή ακόμα και με τους γονείς μου, τελικά δεν είμαι ο εαυτός μου. Εάν πιάνω πατάω στα ακρόνιχά μου. Εάν πιάνω τον εαυτό μου να φιλτράρω το τι θα πω και το πώς θα πω, όχι να το πω ευγενικά, για να του κάνω καλό, αλλά το τι να πω ή τι να μην πω, γιατί θα γίνει κακό.
Την όσον αφορά στην άποψή μου. Την άποψή μου, στοιχεία της πραγματικότητας. Πώς λέγανε, μην το πεις αυτό στον μπαμπά, θα έχουμε καυγά. Ναι. Να μην το πω αυτό στον άντρα μου που έκανε το παιδί, που έκανα εγώ, θα έχουμε καυγά. Να μην του πω πώς αξόδεψα, γιατί θα έχουμε καυγά. Αυτός ο σκληρός εαυτός μπορεί να περιέχει και κομμάτια που είναι πάρα πολύ μαλακά, αλλά είναι κομμάτια της προσωπικότητάς μας που δεν μας εξυπηρετούν, δεν είναι καθόλου οικολογικά στη συνύπαρξή μας με τους άλλους. Ακριβώς, και στη συνύπαρξή μας και με τον εαυτό μας. Αυτό που είπες τώρα πολύ μαλακά, παραδείγματος χάρη, η αδυναμία μου να βάλω όρια. Mm. Είναι κομμάτι του σκληρού εαυτού. Η αδυναμία μου να πειθαρχήσω στο ποτό ή στο τσιγάρο ή στο φαγητό, είναι κομμάτι του σκληρού εαυτού. Ό,τι δηλαδή με εμποδίζει να ζήσω στο 100% την προοπτική που έχω, είτε λόγω έντασης, είτε λόγω αδυναμίας, είναι κομμάτι του σκληρού εαυτού. Ποιο είναι το συναίσθημα του ανθρώπου που, το είπες λίγο πριν, αλλά θέλω να το αναπτύξουμε, που βάζει μπροστά του, να κοιτάζει το σκληρό του εαυτό, ξέρει ότι είναι μία αέναη διαδικασία, αλλά κοιτάζει και πίσω του και βλέπει πόσα τσόφλια περιτά έχει βγάλει στην άκρη. Καταρχήν, θα έχω να πω ότι δεν συγκρίνουμε τη δικιά μας πορεία διαμέσου του σκληρού εαυτού με τον αλλανόν. Δεν θα συγκρίνω εγώ τη δικιά μου πορεία με τη δικιά σου ή με κάποιον αλλού ή με τον κύριο Καραγιάννη ή με το οποιοδήποτε. Αλλά να συγκρίνω τη δικιά μου πορεία με τη δικιά μου δυνατότητα. Ωραία. Άλλος μπορεί να προχωράει πιο γρήγορα στην ανακάλυψη, στην διερεύνηση, στην επούλωση του σκληρού εαυτού, άλλος πιο αργά, άλλος καθόλου, όπως είπαμε. Το συναίσθημα να έχει να κάνει με αυθεντικότητα, να έχει να κάνει με αποδοχή, να έχει να κάνει με μια πολύ τρυφερή ματιά ότι έχω σκληρό εαυτό και παρά τα αυτά αξίζω. Και παρά τα αυτά είμαι υπέροχος. Και παρά τα αυτά είμαι αξιαγάπητος. Δεν είναι εύκολο, έχω να πω. Αλλά αν το έχουμε βιώσει έστω μια φορά από κάποιον άλλον ή εμείς από τον εαυτό μας, όταν θα το χάνουμε θα ξέρουμε πώς να επιστρέφουμε στην πατρίδα. Mm. Θα ξέρουμε πώς να επιστρέφουμε στο γνώριμο. Γιατί, Μαρία, προφανώς δεν είναι μία γραμμική, δεν είναι μία ευθεία γραμμή αυτή η διαδρομή. Όχι, βέβαια. Είναι σαν, εδώ στην Κρήτη θα το έλεγα, σαν το ζάλο του χοχλιού. Δηλαδή, αν αποτυπώσουμε την πορεία ενός χοχλιού, έτσι είναι και η πορεία μας. Ναι. Του μιλάμε, λοιπόν, του εαυτού μας, του σκληρού. Μιλάμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Εγώ του μιλάω. Κάνω συζήτηση. Πώς το μιλάς? Ωραία, εντάξει. Δεν θες τώρα, είναι ξέρω εγώ, καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και δεν θες να δουλεύεις 8 ώρες τη μέρα. Πρέπει να γίνει όμως και δουλίτσα. Άρα, τι θα ήθελες? Ωραία, δουλέψουμε 4 ώρες. Και θέλω και μπάνιο, και θέλω και βόλτα, και θέλω και ξεκούραση. Ωραία, εντάξει. Δηλαδή, σαν να, καταρχήν το, σαν να έχεις, το αναγνωρίζω ότι είναι κομμάτι μου και είναι που πρέπει να, όχι να το καλοπιάσω, να συνεργαστώ μαζί του. Καταλαβαίνεις. Έχει μεγάλο ποσοστό συμμετοχές το εαυτού μου. Δεν έχει. Έχει λόγο, λοιπόν. Οπότε δεν μπορώ να το ακυρώσω. Δεν μπορώ να το αγνοήσω, ναι. Αν το αγνοήσεις, τι θα συμβεί? Σαμποτάρει. Αυξάνονται τα ποσοστά συμμετοχές, αν το αγνοήσεις. Αυξάνεται η αντίσταση. Δηλαδή, πώς είναι έτσι το πεισματάρικο μουλάρι που πατικώνει το πόδι κάτω και λέει σιγά τώρα. Πώς είναι ένα παιδάκι, άμα δεν θέλει να πάει στο σχολείο, δεν θέλει να πάει σε μια εξωσχολική δραστηριότητα? Δεν το κάνεις καλά. Άρα θέλει να ακουστεί. Θέλει να ακουστεί, θέλει να στείλει ένα μήνυμα, θέλει να κρατήσει προσοχή, θέλει να μας επισημάνει κάτι, δεν ξέρω. Ο σκληρός εαυτός θέλει να αλλάξει ή θέλει να παραμείνει ως έχει? Ο δάσκαλός μου στο NLP έλεγε ότι το ασυνείδητό μας, άρα και ο σκληρός μας εαυτός, είναι σαν ένα άγριο άλογο που καλπάζει ανεξέλεγκτα στα χωράφια. Ναι. Αλλά να θυμόμαστε όμως ότι τα γέμια τα κρατάμε εμείς. Οπότε, ο σκληρός εαυτός, για να αλλάξει, θα πρέπει να τον προσεγγίσουμε όπως προσεγγίζουμε ένα άγριο άλογο. Που και αυτό θα το κάνουμε να μπορούμε να απολαύσουμε και μια βόλτα. Και αυτό θα το κάνουμε να μπορούμε να οργώσουμε. Και αυτό θα το κάνουμε να κουβαλήσουμε ξύλα για το χειμώνα. Αλλά αυτή η αγριάδα δηλαδή, να τη
να τη μεταμορφώσουμε, να την αξιοποιήσουμε σε κάτι ωφέλιμο. Αφού υπάρχει που υπάρχει εκεί, τέλος πάντων, δηλαδή, να κάνουμε κάτι. Το, η ζωντάνια ενός παιδιού, βιαζόμαστε πολύ συχνά να βάλουμε την ταμπέλα υπερκινητικό. Ναι. Αν θα το πάμε στο αθλητικό γυμνάσιο, θα φέρνει μετάλλια. Mm. Αν θα το γράψουμε σε σπορ, θα γίνει το καλύτερο. Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν αυτή την ορμή, αυτή την τάση που έχει ο σκληρός εαυτός, δεν μπορούμε να την κόψουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να κόψουμε την ορμή ενός ποταμού. Δεν χαλιναγωγείται. Δεν μπορούμε να κόψουμε και δεν συμφέρει να κόψουμε την ορμή ενός ποταμού. Μπορούμε να το κάνουμε φράγμα άρδευσης ή να κάνουμε ράφτινγκ. Το αξιοποιούμε δηλαδή σε πιο συμφέρουσα κατεύθυνση. Συμφέρουσα για εμάς κατεύθυνση. Οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν λένε σκληραίνει ο άνθρωπος. Τον σκληραίνει η ζωή, τον σκληραίνει δεν ξέρω τι. Συνδέεται αυτό με αυτό το κομμάτι, με αυτό το κομμάτι του εαυτού μας, με τις δυσκολίες μας που δεν τις αφουγκραστήκαμε, δεν τις αξιοποιήσαμε προς μια καλή κατεύθυνση. Γι' αυτό θα έρθω να κάνω μια μικρή τροποποίηση, αν μου επιτρέπεις την πρότασή σου. Mm-hmm. Μερικοί άνθρωποι τους σκληραίνει η ζωή. Mm-hmm. Γιατί κάποιους, μερικούς άλλους ανθρώπους τους κάνει πιο τρυφερούς, τους κάνει πιο σοφούς, που αφού έχουν περάσει δυσκολίες θα πούνε «Εμωρέ τώρα τι, τράκαρα δεν πειράζει, κομμάτια να γίνει, λαμαρίνες είναι». Mm. Ενώ κάποιος άλλος θα πιάσει από το λαιμό αυτό που τον τράκαρε. Οπότε θα μας κάνει σκληρούς και όχι σοφούς ή τρυφερούς η ανεπεξέργαστη ζωή. Τα ανεπεξέργαστα βιώματα που θα τα δούμε από μια μίζερη στάση του «Η ζωή μου συμβαίνει». Έχω ακούσει δηλαδή, αν μου επιτρέψει σε συνεδρία, να μου λέει το χειρότερο Σαββατοκύριακο, το χειρότερο Σαββατοκύριακο. Είχε κακοκαιρία και δεν έφυγε η πτήση από Ηράκλειο για Αθήνα. Χάλασε το ταξίδι μου, μα όλα εμένα μου συμβαίνουνε. Λες ρε παιδάκι μου, αποφάσισε ο Θεός να έχει κακοκαιρία για να μην γίνει πτήση, να χάσουν το αεροπλάνο 150 άνθρωποι για να την πει ο Θεός εσένα. Πώς? Το βίωνε όμως αυτός ο άνθρωπος πολύ έντονα μέσα του ότι έτσι. Ναι, πάνε τα αυτός ο σκληρός εαυτός όμως εκεί τώρα δεν θα το μετατραπεί σε σοφία, σε γλύκα, σε έτσι να μπορεί υπεράνω να πει «Έλα μωρέ, εντάξει, καλά είμαστε, φαντάζομαι να μας έπιανε η κακοκαιρία στον αέρα και να κινδυνεύαμε 150 άνθρωποι ας πούμε». Τον σκληρό εαυτό ένα βίο χτύπημα θα τον διαλύσει, θα τον κάνει ακόμα πιο σκληρό? Ή πάλι εξαρτάται στον άνθρωπο? Πάλι εξαρτάται, πάλι εξαρτάται, γιατί... θα σου πω το εξής. Από τις πρώτες μου, τις πρώτες χρονιές που είχα το γραφείο μου, είχα σε συνεδρία, θυμάσαι το 2007, σε φωτιές στο Βόσακο, που είχαν χαθεί 3 παλικάρια δασοπυροσβέστες. Είχα σε συνεδρίες τη μητέρα του ενός από αυτούς τους 3. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος που έβρισκε παρηγοριά στο άλλο της παιδί, στον άντρα της, στην εκκλησία. Η δεύτερη μητέρα που έχασε το παιδί της είχε οργιστεί προς το Θεό, είχε οργιστεί προς τους ανθρώπους και τους βλαστημούς είχε κακιώσει. Το ίδιο τραγικό βίωμα είχανε. Χάσανε παιδιά που ήταν 30-35 χρονών. Ωραία. Τραγωδία και για τις 3 οικογένειες. Η μία με πόνο το μεταβολήσανε και το κάνανε τρυφερότητα και ήρθανε οι υπόλοιποι της οικογένειας πιο κοντά, η άλλη το έκανε κακία. Η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους ποια είναι? Νομίζω ότι εκεί είναι λίγο η πνευματικότητα, είναι λίγο και τα προηγούμενα βιώματα στη ζωή. Δηλαδή, αν έχω δυσκολευτεί και στα παιδικά μου χρόνια και στα εφηβικά και ξέρω ότι υπάρχει σκληράδα στη ζωή, όταν θα συμβεί ή όταν έχω βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που έχουν δυσκολευτεί. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι εθελοντής, στους καρκινοπαθείς ή στους ασθενείς, όταν νοσήσει ο ίδιος, δεν θα γυρίσει ποτέ να πει «γιατί σε μένα». Γιατί έχει τριφτεί με τη ζωή. Ναι. Το έχει δει και να το συμβαίνει. Το έχει δει να συμβαίνει, ότι είναι στον οποιοδήποτε μπορεί να συμβεί. Άρα γιατί όχι και σε μένα. Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός που μιλάει στο σκληρό εαυτό, σε αυτό το κουτί της ψυχής μας, αυτό το κομμάτι του εαυτού μας που είναι εν εξάλλου κατάσταση για τους δικούς του λόγους. Ποιος το κάνει ζάφτη? Το μυαλό μας, ο αληθινός μας εαυτός που το περιβάλλει, που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ποιος έχει την ικανότητα να του πει «Οπ, έλα εδώ». Θα σου μιλήσω τώρα σαν Μαρία και όχι σαν ψυχοθεραπεύτρια. Έχω ευλογηθεί με εξαιρετικούς δασκάλους.
Ένας εξ αυτών ήταν ο δάσκαλος που έμαθα NLP και ο κύριος με την κυρία Καραγιάννη στην αντίστοιξη στην υπαρξιακή συστημική ψυχοθεραπεία. Όταν έχεις βιώσει λοιπόν αυτή τη ματιά τους, που ξέρεις ότι τον βλέπουνε το σκληρό σου αυτό, και παρά τα αυτά εισπράττεις ένα γλυκό, ζεστό, λαμπερό βλέμμα που σε αναδεικνύει, αυτό μετά θες και εσύ να δώσεις το δικό σου τον εαυτό. Δηλαδή μεταβιβάζεις αυτό που έχεις βιώσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από βιβλία ή από πληροφορίες. Αυτό είναι από βίωμα. Να. Αυτό βέβαια εγώ μπορεί να το εισέπραξα από τον κύριο την κυρία Καραγιάννη, από το δάσκαλό μου, από το NLP. Άλλος μπορεί να το εισπράξει από μια γιαγιά. Άλλος μπορεί να το εισπράξει από τον ονό του. Άλλος μπορεί να το εισπράξει από το δάσκαλο στη Δευτέρα Δημοτικού στο σχολείο, παραδείγματος χάρη, τον προπονητή μου στο στίβο. Γι' αυτό, όταν εμείς, σαν πομπή πλέον, τώρα εγώ είπα τι έχω εισπράξει, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε αυτή τη ματιά, να ξέρουμε ότι δημιουργούμε μετά, πώς όταν ρίξεις ένα βότσαλο στη λίμνη δημιουργούνται αυτοί οι κύκλοι, αυτά τα κυματισμοί, διαδοχικοί. Άρα όταν το προσφέρουμε, σαν να ξεκινάει ένας τέτοιος κύκλος, κυματισμός, να το προσφέρει και ο άλλος γιατί το βίωσε. Είναι δεδομένο ότι η δική σου η ματιά με την αποδοχή και την καλοσύνη και την αγάπη και την ανοιχτοσιά και όλο αυτό που έχεις καλλιεργήσει, δουλέψει, θα τη δω και θα την εισπράξω, επειδή εσύ έχεις καλή πρόθεση. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτή η ματιά και αυτή η συμπεριφορά, αλλά δεν είναι ικανή προϋπόθεση. Δεν είναι εγγύηση δηλαδή ότι σε όλους. Απλώς αυξάνει την πιθανότητα όμως. Ναι. Αυξάνει την πιθανότητα. Αλλά θα πρέπει και εγώ να είμαι ανοιχτή και να... Βέβαια. Και κάτι να το κάνω. Βέβαια. Να το εισπράξω όλο αυτό. Και να το, σαν το προζύμι, να το πολλαπλασιάσω, να το δουλέψω, να το ζυμώσω, να το, κάτι να το κάνω. Άρα στο ερώτημά μας, Μαρία, αν ερχόμαστε με ένα, με έναν προορισμό σε αυτόν τον κόσμο, τι απαντάμε? Θα επικαλεστώ τα λόγια της Ελίζαμπεθ Ρος, μιας ψυχιάτρου που δούλευε στην παρηγορητική ιατρική 37 χρόνια βοηθώντας ανθρώπους που είχαν τελικού σταδίου καρκίνο και έλεγε «Όλοι μας έχουμε μέσα μας ένα Χίτλερ και ένα Γκάντι». Προορισμός της ζωής μας είναι να μετατρέπουμε σιγά σιγά το Χίτλερ σε Γκάντι. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!